προς ολοταχώς έχουν σημάνει Ρωσία και Γερμανία για αυτό το στρατηγικό σχέδιο του Nord Stream 2. Είναι ο δεύτερος αγωγός που θα παρακάμπτει την Ουκρανία και θα προμηθεύει τη Γερμανία και την υπόλοιπη Ευρώπη με ακόμη περισσότερο ρωσικό φυσικό αέριο. Η Μέρκελ και Πούτιν στις πρόσφατες συνομιλίες τους ξεκαθάρισαν ότι τίποτε δεν μπορεί να επηρεάσει την κατασκευή του αγωγού που προωθείται κανονικά. Έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι λίγων χιλιομέτρων και λίγων εβδομάδων ή το πολύ μηνών από την άποψη της εργασίας. Προσπάθησαν πολλοί οι Αμερικανοί να αποτρέψουν με όλα τα μέσα την ολοκλήρωση του έργου. Υποχρέωσαν ιδιωτικές εταιρείες που το κατασκεύαζαν υποθαλάσσια στη Βαλτική θάλασσα να αποχωρήσουν. Μάλιστα στη Ρωσία είναι πεπισμένοι ότι ακόμη και το σκάνδαλο γύρω από την αμφιλεγόμενη ακόμη δηλητηρίαση του μπλόγκερ Αλεξέη Ναβάλνη συνδέεται ακριβώς με αυτό, δηλαδή για να πιεστεί η γερμανική κυβέρνηση να κάνει πίσω. Τελικά δεν έκανε. Οι Ρώσοι έχουν στείλει ακόμη και από τον Ειρηνικό ωκεανό δικά τους κρατικά εξειδικευμένα πλοία της εταιρείας Gazprom και άλλων φορέων. Κυριολεκτικά είναι ένας μικρός στολίσκος εκεί, 4 με 5 πλοία που βρίσκονται στη Βαλτική και είναι έτοιμα να αναλάβουν έργο, δηλαδή να συγκολλήσουν νυχθημερών τις μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα υποθαλάσσιου αγωγού. Η άδεια που δόθηκε από τις αρχές της Δανίας ανακοινώθηκε ότι ξεκινά στις 15 Ιανουαρίου. Άμεσα, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Λίγα πριν από την ορκομοσία. Πριν την ορκομοσία, αλλά δεν είναι μόνο η ορκομοσία, είναι και αυτή η πολύμηνη διαδικασία με μεταβίβαση της εξουσίας, όπου είναι προφανές ότι η Αμερικανική κυβέρνηση θα υπολειτουργεί. Με άλλα λόγια, φαίνεται πως οι Ρώσοι πιάνουν για άλλη μια φορά στον ύπνο την Ουάσιγκτον. Και βέβαια σε αυτό το δίκτυο της Gazprom στην Ευρώπη που τόσο θέλει να αποτρέψει η Αμερικανική διπλωματία δεν αφαιρείται τίποτα, διαρκώς κάτι προστίθεται. Για παράδειγμα, ο νότιος αγωγός, ο οποίος κάποτε ήταν να περάσει από την Ελλάδα, δεν πέρασε βέβαια ποτέ, πέρασε από τη Βουλγαρία και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα σύνορα της Σερβίας. Παραμονές πρωτοχρονιάς έφτασε εκεί το πρώτο ρωσικό φυσικό αέριο και μάλιστα έγινε δεκτό με επισημότητες από την πλευρά της σερβικής κυβέρνησης.